Λίστες με χιλιάδες ονόματα ασθενών που αγγίζουν τις 20.000. Καθυστερήσεις και αναμονή μηνών για ένα χειρουργείο στα δημόσια νοσοκομεία. Εκτός από την πανδημία, την αναμονή εκτόξευσαν και οι σοβαρές ελλείψεις αναισθησιολόγων, με την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας να είναι δραματική. Το νοσοκομείο έχει 13 χειρουργικές αίθουσες. Μιλάω από πλευράς υλικοτεχνικής υποδομής και χώρων. Μπορεί να λειτουργήσει αυτή τη στιγμή 5 αίθουσες την ημέρα. Υπάρχουν πάνω από 1.500-1.900 ασθενείς που περιμένουν για χειρουργική επέμβαση. Τραγική είναι η κατάσταση στα μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας. Ενδεικτικά, 7.700 ασθενείς περιμένουν καρτερικά για να χειρουργηθούν στη λίστα του ΚΑΤ, 2.945 ασθενείς στη λίστα του Παίδων Αγία Σοφία και 2.650 ασθενείς στη λίστα του Γενικού Κρατικού Νικαίας. Δύσκολη είναι η κατάσταση και στην επαρχία. Στο νοσοκομείο της Λίμνου, που εξυπηρετεί το χειμώνα 20.000 κατοίκους και το καλοκαίρι πάνω από 60.000, υπάρχει μόνο ένας αναισθησιολόγος, ο οποίος εξαντλήθηκε από την υπερκόπωση. Τον Φεβρουάριο μέχρι τώρα να έχει κάνει 80 συνολικά εφημερίες συνεχόμενα τη μία φορά, 50 συνολικά εφημερίες την δεύτερη φορά και 30 συνολικά εφημερίες την τρίτη φορά. Σκεφτείτε λίγο την επιστημονική μοναξία αυτού του ανθρώπου που ολομόναχος έχει στις πλάτες του ένα ολόκληρο νησί αναισθησιολογικά. Παρά τις προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας, η κάλυψη των θέσεων για την ειδικότητα των αναισθησιολόγων δύσκολα θα επιτευχθεί, καθώς οι περισσότεροι μεταναστεύουν στην Ευρώπη για οικονομικούς λόγους. Ένας ειδικευόμενος στην Ελλάδα έπαιρνε για μία βάρδια 16ωρη εφημερίας λιγότερο από 50 ευρώ. Αυτή είναι η αμοιβή μίας ώρας. Όσα παίρνει κανείς σε 16 ώρες, εδώ τα παίρνει σε μία ώρα. Υψηλότερους μισθούς και επιπλέον χρηματοδότηση στην υγεία ζητούν οι ιατρικές ενώσεις.